Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές, γεια σας. Καλησπέρα. Είμαστε σε ένα βίντεο ακόμα εδώ πέρα με τον φίλο του Σταμάτη και σήμερα η θεματολογία μας είναι η εξής. Τέσσερις κονσόλες με τις οποίες φάγαμε τα παιδικά μας χρόνια και λιώσαμε τα δάχτυλά μας. Ναι, και περάσαμε και πολύ καλά. Και εντάξει, μην κάνουμε τώρα προλόγους και τέτοια, να συνεχίσουμε. Να πάμε κατευθείαν στο ψητό και να βγάλω την πρώτη κονσόλα, την οποία την είχες εσύ. Ναι. Εσύ την είχες πάρει δηλαδή τη συγκεκριμένη κονσόλα. Αλλά τι γίνεται, παιδιά, επειδή δεν παίζανε πολλές ανέσεις και πολλά χρήματα τότε, όπως σας έχουμε ξαναπεί και σε ένα προηγούμενο βίντεο που κάναμε για τα PSX παιχνίδια, αναγκαστικά του φορτωνόμουνα για να παίξω κι εγώ. Ήτανε και ωραίες όμως αυτές οι εποχές, ρε φίλε. Δηλαδή, περίμενες πώς. Πιο παρείστηκες. Ναι, ναι, περίμενες πώς και πώς λίγο να τελειώσει το σχολείο, να τελειώσουν οι ώρες του σχολείου, να κάνεις τα μαθήματά σου, να μελετήσεις και να φύγεις να πας στο φίλο σου να παίξεις τα παιχνιδάκια αυτά όλα. Ναι, και να σε κυνηγήσει μετά και μάνα σου γιατί δεν διάβασες και όλα ούτω καθεξής πάνε με τη σειρά. Ναι, και υπήρχε πρόγραμμα. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ότι πηγαίναμε στο σχολείο, τελειώναν οι ώρες. Σπίτι, φαΐ, μπάλα, καμπάκια δηλαδή. Ναι. Τα video games μετά, κατευθείαν μετά την μπάλα. Και ξύλο. Ή απ' όλα. Όλα, τα πάντα είχε μάξεις. Λοιπόν, πρώτη κονσόλα, πρώτο συστηματάκι. Master System, παιδιά. Sega Master System. Τι να λέμε για αυτό το σύστημα εδώ πέρα τώρα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτή η κονσόλα κυκλοφόρησε περίπου το 87, νομίζω. Κυκλοφόρησε το 87. Στην Ευρώπη ήρθε το 95 και για κάποιο. Όχι, όχι δηλαδή, το 85. Κυκλοφόρησε το 85. Στην Ευρώπη ήρθε το 87. 87, ναι. Και σε εμάς για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, ναι, στα χέρια του 95. Στα χέρια μου έρθει το 95. Ακούσανε μερικά να γίνουν τις αγωγές τότε. Έτσι. Δεν ξέρω και πώς. Μήπως δεν το βλέπανε τόσο πολύ εδώ στην Ελλάδα με το τέτοιο. Ήταν λίγοι gamers. Εμείς δεν είχαμε ψαχτεί. Ξέρω, μιλάμε τώρα για διαφορά τώρα. Εντάξει, δηλαδή, ήταν δημοτικό τότε. Η κυκλοφορία ήταν το 85. Και τα διαφορά και μιλάμε για το 95, μιλάμε για 10 χρόνια αργότερα. Ναι, 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 ναι. Για 10 χρόνια αργότερα, οπότε σκέψου τότε τι τεχνολογία και πώς ένα σύστημα δηλαδή είναι για να βγάλουν, τι ακριβώς γινόταν, τι μανούρα υπήρχε. Σίγουρα. Τώρα, δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο βέβαια το game τότε. Είχανε και κάτι. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Ήταν μετρημένοι να πω στα δάχτυλα. Μπορεί να είμαστε και λάθος. Είχε γίνει και το fail με την Atari. Που είχε γεμίσει ο τόπος σαβούρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μετά ήρθε Nintendo και μετά σκάει αυτό εδώ. Ναι, οπότε ναι. Το NES το πρώτο που βγήκε, το απλό το NES, ναι. Ήταν ακόμα πιο παλιό φαντάσου. Δηλαδή νομίζω 83, βγήκε γι' αυτό 83. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει πόσο πότε βγήκε. Ήταν πάλι τέλος πάντων έσκασε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το 2. Το 2, ναι. Αυτό είναι το 2. Το πρώτο ήταν δηλαδή σαν δίσκος με. Για να πας σε φαΐ. Κάπως ήταν, δεν ήταν. Ναι. Δεν το έχω δει ποτέ μπροστά μου. Είχε το πιστόλι του νομίζω, είχε ένα πιστόλι. Το Ζάβερ, ναι, αυτό ναι, το κόλπο. Ναι. Δεν το είχα δει εγώ το πρώτο. Το 2 από σένα είχα δει, το οποίο ήταν ενσωματωμένο με το Sonic, το οποίο είχαμε καραλιώσει. Πολύ, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό Sonic, γενικά. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι. Τρομερά συναισθήματα, δηλαδή κάθομαι και το σκέφτομαι τώρα και. Πίστα με την πίστα που περνάγαμε, ήταν λες και καταφέρναμε έναν άθλο, ξέρω εγώ, του Ηρακλή. Ναι, ναι. Υπήρχαν γενικά και πολλά παιχνίδια που έπαιξα σε αυτή την κονσόλα, που παίξαμε και μαζί και παρέα. Σίγουρα Sonic 2. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δύσκολα παιχνίδια, ναι. Πολλά παιχνίδια για κάλτσες. Κάλτσες. Σίγουρα, ναι, ναι. Πολλά, γιατί τότε δεν είχαμε τίποτα. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Στα περιοδικά δεν ήμασταν και τόσο ψαγμένοι τότε. Δηλαδή, ότι είχε φίλος φίλου, ότι μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς με δικά μας. Των γονιών τα έσοδα, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές και γενέθλια. Βγαίνανε και fail και βγαίνανε και πολύ καλά. Αλλά το καλό ήταν ότι έπαιρνες ένα παιχνίδι και έμενες με αυτό το παιχνίδι μέχρι να το τελειώσεις. Δηλαδή μπορεί να σου παίρνω και μήνες. Ναι, απλά το τραγικό της υπόθεσης ήταν ότι λόγω του ότι δεν είχαμε ίντερνετ. Και το περιοδικό που. Το κάθε περιοδικό που έγινε, γιατί από τα περιοδικά. Για κάποιες. Ενημερωνόμασταν, ναι, ναι. Όχι, τι γίνεται. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν έπαιρνε παιχνίδι, τότε το έχει από το εξώφυλλο. Ναι, μόνο το εξώφυλλο. Δηλαδή, αν σου έκανε το εξώφυλλο, το έπαιρνε το παιχνίδι. Δεν είχε ενημερωθεί αν το παιχνίδι είναι καλό από πουθενά. Ναι, ναι.
Και νομίζω και τα. Και έχω ας πούμε και μια αναφορά μετά, συνέχιση. Και, και για περιοδικό δηλαδή και τότε ας πούμε, έτσι. Ναι. Για περιοδικά που λέμε 95 τώρα, μιλάμε για δημοτικό. Τι να πάει να πάρει από πού και πώς ναι, να ψαχτεί. Ναι, 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 ναι. Αρχίσαμε νομίζω από γυμνάσιο και μετά να ψαχνόμαστε είτε με περιοδικά. Ναι, όταν έσκασε με τη Sony στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Τότε ξεκινήσαμε και ψαχνόμαστε με περιοδικά. Και σαν πιο πριν που λες που κοιτάγαμε, τα εξώφυλλα και πίσω, έχω να σου φέρω και ένα παράδειγμα. Το έχω φέρει εδώ, ένα παιχνιδάκι. Είναι εδώ. Βγάλει το. Shadow Dancer λεγότανε. Όταν είχα πάει λοιπόν. Το οποίο το έχω παίξει και να πω και σε arcade μου αυτό με 50 ράκια. Τα οφάδικα τα γνωστά. Από εκεί το είχα παίξει. Τώρα... Αυτό το παιχνίδι λοιπόν, αγαπητέ και αγαπητή. Πορωμένη τότε ήταν και μόδα η Ninja, ξέρω εγώ, και με ταινίες και αυτά. Έπαιξε ένα Ninja από πίσω. Πώς είναι τώρα οι πειρατές. Και λέω από αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πάρω. Πρέπει να το πάρω, ξέρω εγώ. Είχα κάνει τα χίλια μύρια, ξέρω εγώ, με τους. Είχες δει εξώφυλλες ή ωστόσο, είχες και αυτή από πίσω. Ναι, πάντα. Και παίρνω αυτό το παιχνίδι, όχι ότι ήταν άσχημο σαν παιχνίδι. Ναι, αλλά ξέρω δεν προλάβαινε να παίζει ούτε στο πρώτο boss. Δεν παίζονταν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το, τουλάχιστον για εμένα τότε εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και τον ήπια κανονικά, τον ήπια πανηγυρικά. Ναι, δεν μπορούσε. Έψαχνε να βρει σε φάση να τα ανταλλάξει, ας πούμε, και δεν το παίρνει κανείς. Δεν το παίρνει κανείς, ήταν δύσκολο. Όποιος το έπαιρνε, μέσα σε. Μιλάμε για ώρες τώρα. Σε 6 ώρες πίσω. Σου λέγε, έλα, πάρτο, δεν παίρνει. Σε έπαιρνε τηλέφωνο, ναι, θέλω το παιχνίδι μου πίσω. Φέρνει το φέρνει, λέει πακέτο. Μπορεί να είσαι γιγάνα και με τη μάνα του, ξέρω εγώ, γιατί νόμιζα ότι μπορεί να πει το φάμε, ξέρω για τέτοια πράγματα. Ευτυχώς βέβαια. Σαν το Dancer. Υπήρξαν και άλλα παιχνίδια αργότερα, α πούμε, όπω είναι το Batman, ένα από τα καλύτερα Batman. Ήταν από την ταινία που είχε βγει. Από τα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Άλλα παιχνίδια θυμάμαι Mortal Kombat 2. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάω. Πολλές ώρες παιχνιδιού σε αυτό. Επειδή εσύ ήσουν ακάτοχος και εγώ δεν ήμουν. Είχε Street Fighter αυτό. Νομίζω πως όχι. Όχι, δεν είχα βρει ποτέ μου Street Fighter. Strider που έγινε και remake στο PlayStation 4. Ωραίο και αυτό. Πολύ δύσκολο και αυτό. Αλλά τουλάχιστον σ' άφηνε να προχωρήσετε, φίλε. Ήταν λογικά. Για κάποιο πιτσιρικά δηλαδή να το έφτανε μέχρι τρίτη τέταρτη πίστα. Και το έφτανε. Εγώ είχα τερματίσει αυτό το παιχνίδι το Strider. Ήταν δύσκολο, αλλά. Βατό. Βατό, βατό, ναι, έπαιζε. Μπορούσε. Χάκεν σλάσ. Όχι, χάκεν. Ναι, χάκεν σλάσ ήταν. Και χάκεν σλάσ και όπλο. Το οποίο έδινε. Έσφαζε. Πόνο κανονικά. Έδινε πόνο. Shinobi, το 1 αν θυμάμαι καλά είχε βγει, το 2 είχε βγει στο Master System, δεν θυμάμαι. Θα ήταν λίγο πιο easy νομίζω τα Shinobi. Όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Δηλαδή με το που σου ακουμπάγανε πέθανε, πέθανε σε αυτό. Sonic 2 είπαμε. Sonic 2 είναι τρομερό και αυτό, το και το δεύτερο μέρος. Βέβαια αυτά να πούμε ότι δεν είχαν καμία σχέση τα Sonic με αυτά που έχει το Mega Drive, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Διαφορετικά, τελείως. Καλά, από γραφικά εντάξει ήταν 8-bit κονσόλα αυτή, το άλλο ήταν 16-bit. Ποδοσφαιράκι του Ultimate Soccer είχα παίξει, είχα λιώσει πολύ και ήταν το μοναδικό ποδοσφαιράκι που μου κάνει εντύπωση. Είχε όλες τις εθνικές, όλες τις χώρες, έβρισκες από όλες τις χώρες. Δεν υπήρχαν ονόματα παιχτών και τέτοια. Είχε από όλες τις χώρες όλες τις εθνικές. Καλά, ποδοσφαιράκι ήταν ανέκαθεν κάτι που έβρισκες εσύ αξία και δεν έβρισκα εγώ ποτέ. Ναι, δηλαδή, από τότε μέχρι τώρα τα ποδοσφαιράκια δεν μαγγίζουν. Δεν μπορώ. Τώρα κι εγώ που μεγάλωσα δεν μαγγίζει πλέον να παίξω. Κάποιο ποδοσφαιράκι. Εντάξει, είναι πιο πολύ τις περιπέτειες γι' αυτό. Εσύ φίλε το έχεις με τα ποδοσφαιράκια. Ναι, ναι. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια το έχεις παρατήσει αυτό με τα ποδοσφαιράκια. Robocop 2 Terminator εναντίον Robocop κιόλας. Από έτσι να παιχνίδια που αξίζουν να σημειωθούν. Ναι. Τώρα κάποια άλλα. Εντάξει, και αυτά πακέτο. Πακέτο και το Robocop και το Robocop. Ναι, ναι. Εναντίον Terminator, πακέτο πολύ. Ήταν, καθαρά. Πακέτο, πώς... Γενικώς ρε φίλε, ό,τι έπαιρνε εδώ πέρα ήταν πακέτο. Ήταν, πακέτο. Όπως ένα Terminator 2 που ήταν πρώτου προσώπου και σε πήγαινε η κάμερα και πυροβόλαγε και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία τώρα για αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στο μυαλό και δεν χρειάζεται και να κουράζουμε κιόλας και πολύ. Ναι, ναι. Master System, παιδιά, Σαββατοκύριακα, ατελείωτες ώρες, φορτωνόμουν στο σπίτι του ή το έπαιρνε αυτός όπως είναι και ερχόταν στο δικό μου. Κυνήγια από τις μανάδες μας κλασικά πράγματα. Και αυτά. Ωραία, εντάξει. Πάμε στην επόμενη κονσόλα. Πάμε στην επόμενη να την αφήσουμε αυτή στην άκρη. Τζέντζι. Επόμενη. Άλλη μια αγαπημένη κονσόλα. Mega Drive, εδώ βλέπετε ότι είμαστε τη Sega. Οπαδί. αυτό το πήρα ίδια χρονολογία με το σταμάτη. Ναι, κάτι δηλαδή, μετά. Κάνα εξάμηνο αργότερα. Κάπου εκεί, ναι, ναι. Δηλαδή το 95, ας πούμε, ναι. Είχες πάρει εσύ... Είχα ήδη το Master System. Είχες ήδη το Master System.
Δηλαδή να το πήρα εγώ Χριστούγεννα και ο Μάκης να το πήρε Πάσχα. Όχι, το πήρα εγώ τα Χριστούγεννα που δηλαδή κόντευε να τελειώσει ο χρόνος να μείνει 96, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Και διάλεξα αυτό το σύστημα. Τέλος πάντων, όταν είχα πάει εκεί πέρα, δεν γνώριζα για πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι. Ο πολιτής μου είπε ότι αυτό είναι πιο καινούργιο σύστημα, γιατί ήθελα να πάρω το δικό σου. Η αλήθεια είναι. Ναι. Γιατί γούστα. Να είχαμε και ο καθένας με τις κασέτες να μπορούσαμε να τα αλλάζουμε με τα κάρτες. Και μου είπε καλύτερα να πάρεις αυτό, είναι πιο καινούργιο, πιο πολλά bit. Ανάθεμα και καταλάβαινα τι είναι τα bit. Δηλαδή το ένα ήταν μου λέει και 8, το άλλο ήταν 16. Τώρα βέβαια μεγαλύτερος σίγουρα κατάλαβα τι είναι τα bit και πώς δούλευε τώρα όλο αυτό. Πιο αναβαθμισμένη κονσόλα από το. Αυτή είναι, ναι, είναι και αυτή το δεύτερο. Το δεύτερο, το Mega Drive 2. Το Mega Drive το 2 είχε βγάλει πρώτα το Genesis. Είχαν διαφορές, αλλά πιο πολύ οπτικός. Οπτικός ήταν, ναι. Αυτή ήταν λίγο πιο μαζεμένη. Πιο μαζεμένη, ναι, ήταν, ναι, ας πούμε το slim μοντέλο του. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το slim μοντέλο του. Αργότερα αλλάξαν τα πράγματα. Από τη στιγμή που πήγαινα εγώ σπίτι αυτού, μετά έρχονταν αυτό στο σπίτι το δικό μου. Ναι, δηλαδή ακριβώς έχω πάρει. Αλλά πάλι τα ίδια δηλαδή. Πάλι σπίτι. Ναι. Κλασικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο παιχνίδι που πήρα, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε, ήταν το Power Ranger, το Movie. Το The Movie. Power ναι, Ranger, ναι, ναι, ναι. Movie. Αυτό, επειδή και εμένα δεν με ικανοποίησε, είναι τελείως διαγραμμένο από τη μνήμη μου. Ήταν πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι. Καλά, δεν το κράτησα, το έδωσα, το έστειλα. Το έστειλα κατευθείαν. Δηλαδή, όποιον βρήκα που ήθελε να το ανταλλάξουμε για πάντα και τέτοια, το έδωσα το παιχνίδι. Ήταν και τη μόδα Power Rangers, το ξέρω εγώ. Πήρα όμως το X-Men. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το λένε, έχω χάσει και τα παιχνίδια. Το καλύτερο X-Men που έχω παίξει ever σε τέτοιες κονσόλες. Δηλαδή έπαιξα και X-Men και στο Super NES αργότερα που δανείστηκα από κάποιο φίλο. Αυτό είχε το καλύτερο X-Men εδώ πέρα. Ναι. Τώρα πώς λεγόταν αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Θυμάμαι ότι χειριζόσουν τον Logan, τον Wolverine, είχε τον Cyclops. Τον Cyclops, τον Wolverine. Την άλλη με το σπαθί, με ένα κατάνα που έχει περίεργο, που φοράει ένα κολλητό, τώρα την δείξανε και στο καινούριο το X-Men αυτή. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάση περιπτώσει, από τα καλύτερα παιχνίδια. Είχε τη Storm, γενικά όλους τους X-Men πρέπει να είχε. Όχι, δεν είσαι και όλοι, Storm δεν είχε. Δεν είχε Storm. Τέλος πάντων, ναι. Είχε άλλο ένα X-Men, είχε δύο X-Men παιχνίδια. Ρε φίλε, αυτό που έπαιξα εγώ ήταν το καλύτερο από όλα. Ναι. Ήταν το καλύτερο από όλα. Τα καλύτερα Sonic εδώ τα έπαιξα. Δηλαδή, αν μ' αρέσανε μία φορά τα Sonic που είχε ο Σταμάτης, ας πούμε, στο Master System, εδώ μ' αρέσανε 10 φορές. Το 1 και το 2. Ιδιαίτερα το 2, παιδιά, ήταν απίστευτο. Φοβερό, το απίστευτα χρώματα, γραφικά, gameplay φανταστικό. Ναι, ναι. Και με αυτά, δηλαδή, έλειωσα περισσότερο χρόνο, η αλήθεια είναι. Μετά, ό,τι αντάλλαξα, κάτι Maui Mallard, αν θυμάσαι και εσύ. Του Mortal Kombat 3. Και κάποιοι εκεί πιάσανε να τα δούμε. Πιάσανε να τα δούμε. Έχουμε πολύ καλά. Εντάξει, το FIFA δεν είναι δικό μου. Είναι εδώ που μου λέει ότι δεν έπαιζε από το σφαιράκι. Δεν είναι δικό μου το FIFA. Virtual Fighter. Ναι, True Lies. Ταινία του Σβαρτσενέγκερ ήταν αυτή. Η οποία έγινε και για παιχνίδι. Και κλασικά Ultimate Mortal Kombat. Εκπληκτικό Mortal Kombat. Όχι μόνο αυτά, είχα κι άλλα, αλλά τα έχω χάσει, παιδιά. Τα έδινα. Ήταν οι εποχές λίγο περίεργες. Τα έδινες, αντάλλαζες. Κάποιος έκανε την πάπια. Ναι. Άλλος έκανε την κότα. Άλλος έκανε την κότα και δεν ξέρω να κάνει ποτέ πίσω. Εντάξει, δεν είχαμε και σημασία τότε. Όχι, ήταν αλλιώς. Γιατί δεν ήμασταν συλλέκτες. Οπότε, ό,τι έπεσε στα χέρια μας καινούργιο και το παίζαμε, απλά το λιώναμε. Προσπαθούσαμε να το δίναμε. Δεν μας ένοιαζε. Με τη σειρά του να το δώσουμε πίσω. Τώρα τα έχω μετανιώσει αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Πολλές ώρες παιχνιδιού και με αυτήν εδώ την κονσόλα. Πολλοί χρόνος χαμένος από το διάβασμα πήγε εδώ. Έτσι. Εντάξει, τι άλλο να πούμε. Δεν είχα και την ευκαιρία να πάρω πάρα πολλά παιχνίδια και σε αυτήν την κονσόλα, η αλήθεια είναι. Απλά ναι, αυτά που είχα. Golden Axe. Golden Axe, ναι, ναι, ναι. Golden Axe. Πω, τι είχε γίνει με το Golden Axe. Το είχαμε πάρει από το γείτονα εδώ και πάνω. Ναι, ναι. Και το άλλο που είχαμε πάρει πάλι με τους ήρωες της Marvel. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα δύο, πω, τι παιχνίδια. Φοβερά παιχνίδια. Ναι, 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 φίλε. Αλλά το Golden Axe μου έχει μείνει ανεξίτηλο. Το πρώτο, τα υπόλοιπα δεν τα είχαμε. Ούτε καν. Δεν ξέρω αν ήρθανε και εδώ πέρα σαν. Θα έρθανε μωρέ, αλλά τώρα. Εντάξει, κάποια Golden Axe θα. Το 2 νομίζω ή το 3 πρέπει να τα παίξαμε και σε arcade. Το Alien Storm. Δεν το θυμάμαι, δηλαδή. Το Alien Storm, φίλε, το θυμάσαι ένα κλασικό παιχνίδι, το έχεις και εσύ στο Master System. Εδώ ήταν πιο αναβαθμισμένα τα γραφικά. Mm-hmm. Και σε κάποια φάση γινόταν και πρώτο προσώπου, αν θυμάσαι καλά. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα αυτό το Alien Storm που μου λες. Είχες έναν άντρα, μία γυναίκα. Ναι. Με aliens, ξέρω εγώ και αυτά τα. Σαν σαλιγκάρια. Ναι, 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 το θυμίζω. Ήταν καμπατζωμένα σε κάτι κάτω σπιτιών και γινόντουσαν. Ναι, 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 ναι.
Μαλάκα, αυτό το έπαιζε εσύ πρώτα στο μπάσκετ, εσύ με το είχα δει από σένα και μετά το βρήκα και εγώ από έναν άλλον. Με πιο αναβαθμισμένα γραφικά εδώ πέρα. Ναι. Ωραία κονσόλα. Περάσαμε πάρα πολύ ευχάριστα. Ναι. Δεν λιώσαμε βέβαια τόσο πολύ όσο λιώσαμε στο μπάσκετ σύστημα, αλλά και εδώ έγινε. Όπως δεν λιώσαμε και τόσο πολύ όσο δεν λιώσαμε και στο επόμενο που θα έρθει. Ναι, καλά, το επόμενο παιδιά, το επόμενο. Την αφήνω στην άκρη αυτή πάλι. Πάμε για το επόμενο. Τη βάζω εδώ στη σειρά. Ωραίο να πούμε. Το επόμενο, εμείς μπορεί να μην είχαμε ενιαίες παιδιά, αλλά είχαμε τον ξαδερφό του. Το τούβλο. Game Boy. Εδώ ναι, εδώ φάγαμε ώρες. Είτε ήμασταν στο χωριό, είτε ήμασταν στο δρόμο, είτε ήμασταν στα μάξι, είτε ήμασταν στην τάξη, είτε ήμασταν στο φροντιστήριο. Αυτό ήταν καβατζωμένο μέσα στην τσέπη. Πόσο ώρα είχε. Πάντα. Μέσα στην τσέπη, στην τσάντα. Προσπαθούσαμε κάπως να το είχαμε μονίμως μαζί μας αυτό. Η συγκίνηση μόνο και μόνο που το βλέπω αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Δηλαδή, ανατριχιάζω μόνο και μόνο που το κοιτάω. Πραγματικά. Δηλαδή, άπειρες ώρες, πολλές κασέτες. Πολλές κασέτες. Όλος ο κόσμος είχε παιχνίδια. Όλος ο κόσμος και όλης ο δουλειάς και ευτυχώς είχαμε να παίζουμε αβέρτα παιδιά σε αυτό. Game Boy The Tuvlo. The Brick. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 89 στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη ήρθε το 90. Εμείς κάναμε 93-94 νομίζω το είχαμε στα χέρια μας. Ναι, ίσως και 95, εντάξει. Εγώ θυμάμαι τώρα δημοτικό, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, 93-94 εκεί πέρα. Το είχαμε πάρει περίπου μαζί. Θυμάμαι πρέπει να το έχεις πάρει πιο πρώτος εσύ αυτό. Πρέπει να το έχεις πάρει πρώτος. Μετά ακολούθησα και εγώ, αλλά πήραμε την ίδια εγγύηση. Πολύ λίγο αργότερα το πήρες εσύ. Ναι, ναι. Πολύ λίγο αργότερα. Γιατί... Μιλάμε για κανένα δίμηνο-τρίμηνο διαφορά δηλαδή. Ναι, ναι. Σε τέτοια φάση. Μπορεί και πιο γρήγορα. Δηλαδή, εγώ το πήρα Χριστούγεννα, εσύ πες να το πήρες Πάσχα, ας πούμε. Ούτε πιο πριν. Μετά τα Χριστούγεννα μπορεί να το πήρα. Ναι. Αν και θυμάμαι ότι εσύ πες να το έχεις πάρει στα γενέθλιά σου και επειδή είμαστε κοντά, κάπου εκεί μετά γενέθλια γιορτή πρέπει να το πήρα και εγώ. Το πήραμε στην ίδια έκδοση του που είχε βγει με Tetris, το Dark with Dark. Εγώ είχα μόνο τέτοιο. Φοβερό. Εσύ είχες τα. Α, εγώ είχα πάρει την διπλή. Ναι. Δεν είχες πάρει την διπλή εσύ. Όχι. Το είχαν πάρει οι άλλοι μάλλον. Όχι. Ναι, μάλλον το εγώ είχα πάρει μόνο αυτό. Μέσα είχε το τέτοιο κάτι ακουστικά. Μαλακία που δεν κράτησα το κουτί και τα πέταγα τότε. Ναι. Έτσι. Να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα το Game Boy. Τι γίνεται. Είχε τα πιο πολλά παιχνίδια που είχε. Ήταν σαν να ήταν copy-paste από το NES. Βέβαια πιο πετσοκομμένα. Αλλά ακριβώς σχεδόν ίδια παιχνίδια. Δηλαδή, ας πούμε, έπαιζα το Darkwing Duck εδώ που παίζαμε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν το έχω παίξει το NES, η αλήθεια είναι, αλλά έχω δει κάποια βίντεο ας πούμε, από ανθρώπους που έχουν κάνει review σε παλιά παιχνίδια και το Darkwing Duck του NES ήταν ίδιο ακριβώς με το Game Boy. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα παιχνίδια που έχω δει. Καταρχήν, εδώ πέρα, πώς θα διάλογο βάλανε το Street Fighter. Street Fighter, ναι. Με ποιο λίγο παίκτες, το 2. Με το Turbo, Street Fighter 2 Turbo. Ναι, το 3 έτσι και αλλιώς. Με λιγότερους παίχτες, δεν είχε όλους τους παίχτες που θα βρει στην κονσόλα. Πετσοκομμένο αυτό. Πετσοκομμένο ήταν. Το Mortal Kombat. Mortal Kombat βέβαια. Αυτό δεν ήταν πετσοκομμένο. Όχι, ήταν κανονικό. Κανονικό, πώς. Mortal Kombat 2 θυμάμαι εκεί. Δεν είχα παίξει. Δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Το Mortal Kombat 1 το είχα παίξει. Killer Instinct. Game Gear. Killer Instinct βέβαια. Που ήταν και μαύρη κασέτα. Ναι, μαύρη κασέτα. Αυτό ήταν. Το Killer Instinct ήταν μειωμένα τα πράγματα σε σχέση με το Super NES. Δηλαδή αυτό κράτησε από το NES. Ναι, τελειώματα ναι. του NES μέχρι το Super NES. Δηλαδή, συνήθως είχε βγει και το cartridge Super Game Boy για το Super Nintendo, το οποίο ήταν ένα cartridge και έβαζες και τη δισκέτα του Game Boy και το παίζεις έγχρωμο στην τηλεόρασή σου. Ναι, πιο μεγάλο, πιο καθαρό. Εντάξει, έγχρωμο σχετικό είναι. Απλά προσαρμόζονταν κάποια χρώματα έτσι ώστε να σε. Δεν ήταν ακριβώς έχρωμο-έχρωμο, απλά προσάρμοσε κάποια χρωματάκια έτσι για να φαίνεται ψευτοέχρωμο, ας το πούμε. Μαλάκα, θυμίζω τι παιχνίδια έχουμε παίξει σε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Ο καθένας είχε και από ένα διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή, αντάλλαζες, πήγαινε δηλαδή το trade έτσι, πέρα δόθε. Κάναμε φοβερά πράγματα σε αυτή τη handheld κονσόλα. Το πακέτο, όπως είπα, πάρα πολλά παιχνίδια. Το πακέτο που είχα πάρει, εγώ θυμάσαι, που είχα πάρει το Battletoads εδώ πέρα, κάτι που έπαιζε στο NES, ας πούμε, ίδιο. Ναι, ναι. Ίδιο, πετσοκομμένο μεν, αλλά ίδιο παιχνίδι ακριβώς. Ό,τι θα δεις στο NES θα το δεις και εδώ. Απλά έχουν κόψει stage. Ναι, με τους βαντράκους, τρεις βαντράκους. Είχες διάλεγες ένα από τους τρεις. Ναι, το θυμάμαι. Πολύ δύσκολο. Το Dark Souls, την Game Boy. Γαμισέτα ήταν αυτό, δεν παίζονταν, παιδιά. Το έφτασα μέχρι ένα σημείο, δηλαδή εκεί που ήταν το. Τέλος πάντων. Το αεροπλανάκι ήταν που έκανες πέρα δόθε
σε κάτι βράχους που στεκόντουσαν μπροστά σου. Είχε μια stage με ένα αεροπλανάκι. Δεν το προχώρησε ποτέ. Ναι, πρέπει να έχεις υπομονή, ρε φίλε. Εγώ δεν είχα κάτι άλλο να παίξω. Δηλαδή για ένα εξάμηνο τρίμηνο. Τώρα τα παιχνίδια αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Με κάτι προσχολές, με κάτι τέτοια. Τότε παιδιά έτσι. Είμαστε και αλλιώς τώρα. Τώρα έχουμε τις δουλειές μας. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Είναι αλλιώς. Τότε ήταν οι γονείς. Τότε πήγαινες να ζητήσεις από τον πατέρα σου πάρει ή από τη μάνα σου να σου πάρει ένα παιχνίδι και το σκεφτόσουν 10 φορές να το πω. Να το πω. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έπαιρνες ένα παιχνίδι τότε και το ψιλοπαντρευόσουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Και εγώ 6 μήνες είχα βάλει στη μάπα τον Battletoads και. Πω. Μιλάμε για. Looney Tunes. Ναι, παιχνιδά. Και το, ή Tiny Tunes λεγόταν. Tiny Tunes, τα μικρά. Πολύ ωραία. Εσύ τα είχες αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το είχα δανειστεί και εγώ, δεν ήταν δικό μου. Robocop, 1 και 2, φοβερά παιχνίδια. Δικαστής Dread. Αρκετά καλό. Τώρα που δεν πίσω ήταν ρεμάρκα. Όχι. Castlevania Legends. Έχω πράγμα εδώ πέρα, τώρα λέω άμα κάτσω και τα πρέπει τώρα να βγάλουμε τα Μάριο, Μάριο, δεν γίνεται να Μάριο Λάντ 1 και 2, ναι. Τα καλύτερα, και Μόριο, Μάριο Λάντ 1 και 2, πάλι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει από το συστηματάκι εδώ πέρα. Ήταν το μαγικό κουτάκι μου αυτό. NBA Jam είχα παίξει εγώ πολύ. NBA Jam, εντάξει, εγώ δεν το έπαιζα αυτό. Θυμάμαι που είχαμε συνδέσει με ένα παλιό καλώδιο που το έχεις πριν τώρα και εσύ δεν ξέρω και προσπαθούσαμε να παίξουμε διπλό, δεν ξέρω, είχαμε βγάλει άκρη. Γιατί σε αυτό για να παίξεις διπλό έπρεπε να βάλεις ένα καλώδιο από εδώ πέρα. Δεν ξέρω να το σπάσω τώρα, δεν νομίζω. Λοιπόν, εδώ έμενε ένα καλώδιο, συνδεόταν με το άλλο Game Boy και κατά αυτόν τον τρόπο έπαιζες διπλό. Έπαιζες διπλό, ναι. Αργότερα αλλάξανε, το κάνανε με υπέρυθρε. Ναι. Αλλά δεν έπρεπε να φύγει πολύ μακριά από το. Όχι, έπρεπε να σου έτσι. Κοντά, έτσι. Από το πάνω, δηλαδή έπρεπε να είναι σχεδόν κολλητά και να το ρίξει κάπως έτσι. Άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, επειδή το έβαλα να παίξω λιγάκι, κάποιες φορές το βάζω έτσι να το δουλεύει κιόλα. Πώς βολευόμαστε να παίξουμε σε αυτή την τόσο μικρή οθόνη, ρε φίλε. Και ειδικά το βράδυ, γίνανε τα μάτια. Ειδικά το βράδυ, δηλαδή έπρεπε να έχει απαραίτητα πορτατή. Δεν φαίνονταν τίποτα, μα τίποτα, χωρίς να έχεις φως, να το φέγει λιγάκι, δεν γινόταν καθόλου δουλειά, παιδιά. Υπήρχε κιόλας και ένα εξωτερικό που έπαιρνες και το βάζεις, ήταν σαν μεγενθητικός φακός, με φως, για τη νύχτα και καλά. Αυτό δεν το είχα. Το είχε ένα περιφερειακό. Ένας γνωστός μας, αν θυμάσαι, το είχε. Ήταν ένα περιφερειακό πάντως που μπορούσες. Αλλά συνήθως μας έβγαιναν τα μάτια το βράδυ. Ναι. Ήθελες καλό φωτισμό και να καταφέρεις να εστιάσεις σωστά. Για να παίξεις. Δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Πέτρινα χρόνια του gaming. Ναι. Αλλά ήταν και πολύ ωραία και τότε. Πολύ ωραία και τότε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην τελευταία μας κονσόλα. Έτσι, ωραία. Που υποθέτω δηλαδή ότι όλοι υποψιάζονται πια είναι. Είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα στα 10 καλύτερα παιχνίδια που είχαμε παίξει. Τα δικά μας. Ναι. Τα δικά μας, φυσικά τα δικά μας. Και δεν είναι άλλη από το PlayStation 1. Μισό λεπτό. Να την. Να την καβατζώσω από το κάτω. Από το τούβλο πήγαμε στο τζιμεντόλιθο. Να πούμε ότι είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 1994 για Ιαπωνία. Ιανουάριο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κάποτε το 1994 κάποια στιγμή. Το 1994 στην Ιαπωνία, ήρθε το 1995 στην Ευρώπη, στα χέρια μας εμείς την πήραμε το 1997-98. Κάπου εκεί, ναι. Λοιπόν, άνοιγε έτσι, έμπαιρνε μπρος έτσι, reset εδώ πάνω και κλείσιμο. Αυτό είναι το δεύτερο μοντέλο και το πρώτο ίδιο ήταν ακριβώς, απλά είχε διαφορετικό μενού. Τι γινόταν τώρα με αυτό το σύστημα ακριβώς να σου πω, παλιά, μάλλον όχι τώρα, τις καινούργιες κονσόλες τις παίρνετε και τις κάνετε Blu-ray player ή DVD player. Τότε δεν υπήρχαν αυτά, οπότε αυτό θυμάσαι το κάναμε. CD player, ναι. Για να ακούμε μουσική τότε. Ναι. Ήταν το top της υπόθεσης. Και είχε και τα σχεδιάκια που βλέπαμε, ξέρω, και τα βάζες και έλεγες, μπορείς να τα βάλεις και με διαφορετική σειρά να παίξουν τα παιχνίδια. Κάρτα μνήμης από μπροστά που έπαιρνε τότε, για να αποθηκεύεις τα παιχνίδια σου. Εν τω μεταξύ το σύστημα, πιστεύω έδωσε και το δικαίωμα στην πειρατεία, έτσι. Δηλαδή πούλησε πάρα πολύ σαν σύστημα το συγκεκριμένο, λόγω του ότι έπαιζε πολύ πειρατεία σε αυτό και βόλευε τον κόσμο να μην χαλάει πολλά λεφτά και να παίρνει τις αντικαταστάσεις. Δηλαδή έβαζε ένα τσιπάκι μέσα σε αυτό, πήγαινε σε κάποιον που να ξέρει, γιατί τότε δύσκολο ήταν να έχεις έναν υπολογιστή τόσο καλό, έτσι ώστε να κατεβάσεις κιόλας. Και η σύνδεση του ήταν 4, 3, 1, 0. Τι ξέρω, 0, ας πούμε. Αφού του έλεγες τότε που θέλαμε, του πειρατή.
Του έλεγε ότι θέλω το παιχνίδι και σου έλεγε σε δύο μέρες. Σε... Έλα αύριο, ξέρω εγώ. Ναι. Είχε έτοιμο κανένα και είχε έτοιμο κανένα και είχε έτοιμο ή ξέρω εγώ, τι λέει έλα αύριο, φίλε μου. Εγώ θυμάμαι μου έλεγε, θα πήγαινα σήμερα ας πούμε και μου έλεγε έλα Τρίτη. Ναι, έλα Τρίτη. Εντάξει, λογικά θα το κατέβαζα από κάπου κάτι είχαν βρει. Κάπως θα είχαν βρει. Τέλος πάντων. Και εσύ ότι υπήρχαν τότε που πήγαινε σε ένα φίλο σου και έλεγε έχω αυτό το παιχνίδι, λέει, αλλά το έχει τσιπάρει. Ήταν το ναι, λέξη, ναι, ήταν η στάνταρ. Ήταν έτσι πάνω σήμερα το PlayStation σου. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την τράμπα. Πολύ παιχνίδι, παιδιά εδώ. Πάρα πολύ παιχνίδι. Ήμασταν και πιο μεγάλοι τότε. Ναι, αυτό μας ενηλικίωσε. Μας ενηλικίωσε, ναι, ναι. Η μετά μας ήταν χαόδης. Δηλαδή, φύγαμε από το Master System Mega Drive. Δεν το συζητάω. Από τα 16 και 8 bit ήρθαμε στα 32. Χαόδης, ναι. Δηλαδή, μου φάνηκε τεράστια διαφορά. Θυμάμαι όταν έβλεπα το Final Fantasy τότε, τα cinematic του, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ήταν η κονσόλα που ξεκίνησε καταρχήν τα cinematic και τα voice acting. Ναι, ναι. Και το τρίτο προσώπου ήρθε. Καλά, καλά, ναι. Σε αυτή την κονσόλα ήρθαν το τρίτο προσώπου. Αν και το είχε ξεκινήσει το Super NES με τον Doom. Ναι. Τα πρώτα είχε μείνει και το PC τα είχε ξεκινήσει με Wolfenstein, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με Doom μετά τα πήρε. Εμείς μιλάμε τώρα για κονσόλες, ναι. Εντάξει. Ήταν και το Doom, ήταν και το Duke Nukem, νομίζω στο Nintendo είχε βγει. Ναι, είχε ξεκινήσει με. Το Duke Nukem δεν είχε βγει στο Nintendo, είχε βγει στο 64. Α, σε αυτό ήρθε το Duke Nukem, ήρθε εδώ σε αυτό το σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, εδώ το είδαμε πρώτη φορά. Ναι. Σίγουρα θα έπαιζε και σε PC, αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, αυτά ήταν. Το PC ήταν πέρα, ήταν πολύ πιο αναβαθμισμένο από αυτό. Εννοείται. Τότε το PC ήταν μέρα με την ήθα με το PlayStation. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που έβλεπα δηλαδή. Είχα παίξει Tomb Raider εδώ και είχα παίξει και Tomb Raider σε PC, καμία σχέση. Πολύ πιο καθαρό και με λιγότερες γωνίες. Ναι. Όπως και εγώ είχα παίξει με... πολύ πιο μετά. Έπαιξα το Soul River. Από... Το έπαιξα σε PC και ήταν... φαίνονταν η διαφορά του. Εντάξει, τώρα είχες και εσύ εξελιγμένο PC, το έπαιζε HD, ήταν παραμετροποιημένο. Καλά, ναι, 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 ναι. Αλλιώς. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ατελείωτες ώρες, πάρα πολλά παιχνίδια, μιλάμε για πολλούς τίτλους. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε, είχαμε κασετίνα ολόκληρη. Με το κιλό πλέον. Ντρεπόμαστε που το λέμε για την πειρατεία, αλλά. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν της εποχής. Τι να κάνουμε τώρα, όλοι κάπου έχουμε κυλήσει. Όλοι κάπου έχουμε κυλήσει. Εν τω μεταξύ αυτό είχε, αν θυμάσαι καλά, πρώτα βγήκε με τον απλό το μοχλό χωρίς τα... Ναι, δεν είχε αναλογικό, ήταν ένας απλός μοχλός πρώτα ο γρή. Και μετά επειδή είχε βγει Nintendo με τον αναλογικό και που έτρεμε, έβαζε το Rumble Pack από κάτω, ναι. Βγάλανε και αυτή ένα κυκλίδιο τα οποία τα είχε ενσωματωμένα όλα. Δηλαδή η Nintendo ήθελε σε ένα καλό περιφερειακά για να κάνει την εκδοσία. Αυτή είναι η εκδοσία, θυμάμαι και εσύ, αυτή είναι η εκδοσία, με τον DualShock. Ναι, με τον DualShock. Αυτή πρέπει να είναι τρίτη έκδοση. Η τρίτη έκδοση. Και μετά έχει και τέταρτη έκδοση, η οποία είναι αυτή εδώ. Η PS1 η έκδοση. Το Slim. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, η Sony τα κάνει πάντα αυτά τα μετά. Δηλαδή, βγάζει πρώτα ένα σύστημα τούμπανο 100 μέτρα και μετά βγάζει. Μικραίνει σιγά-σιγά. Και μετά βγάζει και τη μικραίνει. Με φθηνότερα υλικά, ίσως για να γλιτώσουν και λεφτά για να πουλήσουν καλύτερα πάλι. Αλλιώ δεν μπορεί να το εξηγήσουν. Ναι, γλυκά γι' αυτό λέω το κάνει. Δεν υπάρχει άλλο λόγο. PS1 το λέει κιόλα. PS1. Αυτή ήταν η PS1. Αυτό... Ναι, αυτό είναι το PSX. Αυτό το λέγανε PSX. Ναι, ναι. Τώρα γιατί το λέγανε αυτό PSX δεν ξέρω. Εδώ δεν γράφει πάντως PSX. Ναι, ναι, όχι. Και το PlayStation. PSX το λέγανε στην Ιαπωνία νομίζω. Μπορεί. Εν τω μεταξύ, άμα δει σύστημα τώρα στην Ιαπωνία PSX, γιατί έχω βάλει κάτι βίντεο, δεν ξέρω και αν ισχύουν οι βίντεο βέβαια. Γιατί όλη την ώρα βλέπει άλλα πράγματα, ρε φίλε. Ναι. Το PSX τη Ιαπωνία δεν ήταν. Σαν βίντεο έμοιαζε. Σαν βίντεο. Ναι. Δηλαδή, άμα το δει πώ είναι, κομψοτέχνημα. Τέλο πάντων. Λε και έχει κάτι πιο επαγγελματικό. Ένα PlayStation. Πιο επαγγελματικό. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ψάξει αυτά, δεν τα έχω κοιτάξει. Τέλος πάντων, ναι, πάρα πολλές ώρες όπως αναφέραμε, κάτι άλλο. Τίποτα, αυτά. Έχουμε μετά με το DualShock, όλα ενισχυμένα όπως γιατί το αφήσαμε στην άκρη λίγο αυτό. Ναι, ναι. Με το DualShock να πούμε ενσωματωμένα όλα τα πάντα, το Rumble Pack. Το Rumble Pack, ας πούμε, το είχε το Nintendo, ξέρεις, έπρεπε να το κουμπώσει. Ήταν σαν περιφερειακό. Ήταν αυτό. Είχε ένα μοχλό, έτσι. Τα είχε όλα πάνω. Αναλογικούς. Τρεμοπαίξιμο στα χέρια. Είχαμε πάθει σοκ τότε που βάραγε με το όπλο τρέμα τα χέρια. Ναι, κουραζόταν ο παίκτη από το Silent Hill και αναστέναζε, ξέρω εγώ, και ναι. Έκανε του παλιού τη καρδιά. Εντάξει, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι καν αν βαράει η δόνηση το χειριστήριο, δηλαδή δεν του δίνω καν σημασία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι να πούμε, είπαμε, κάναμε και το top 10, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Εντάξει, τα περισσότερα τα έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο βιντεάκι με το top 10. Αυτά. Αυτά. Κλείσαμε εδώ πέρα με τις κονσόλες, παιδιά. Απλά θέλαμε να σας τα πούμε. Βασικά γι' αυτό φτιάξαμε και το κανάλι. Θέλαμε να τα πούμε σε κάποιους οι οποίοι θα μας καταλάβουν. Έτσι.
Άμα κάτσω τώρα εγώ και πω αυτά τα πράγματα σε ένα φίλο μου ο οποίος δεν παίζει με παιχνίδι, γιατί μόνο αυτός είναι και άλλος ένας, ο Μίτσος. Δεν παίζουν άλλοι με. Και γι' αυτό και κάναμε και το κόμμα. Γι' αυτό και κάναμε και το κόμμα, γι' αυτό και φτιάξαμε και το κανάλι για να απευθυνόμαστε σε άτομα που γουστάρουν τα video games και θέλουν να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν. Εντάξει, δεν είμαστε και ιστορικοί, έτσι. Και τέλος πάντων θέλουμε να τα μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους και μια γνώμη. Τη δικιά μας γνώμη. Τη γνώμη, τι έχουμε περάσει. Εντάξει. Θέλουμε να το πούμε σε κάποιους οι οποίοι καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου. Εκεί το πάω, βέβαια. Βέβαια. Αυτά από εμάς λοιπόν, παιδιά. Θα συνεχιστεί και με άλλα βίντεο η αναδρομή στο παρελθόν. Αλλά. Κάθε Κυριακή θα ανεβάζουμε ένα δύο βίντεο. Θα ανεβάζουμε ένα vlog, ναι, με. Θα προσπαθούμε μάλλον. Μην σας το βάλουμε και το δέσουμε κόμπο ότι ντε και καλά, κάθε Κυριακή. Ναι, προσπαθούμε να βρούμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε για τη στήριξη και σε όσους καινούργιους άρεσαν και αρέσουν τα βίντεο μας, κάντε μια εγγραφή. Θαμπζά. Και το καμπανάκι, δεν σταματάω να λέω το καμπανάκι. Θα φέρω την επόμενη φορά ένα καμπανάκι εδώ. Θα φέρω ένα καμπανάκι. Το καμπανάκι για να βλέπετε τις ειδοποιήσεις με ό,τι καινούριο ανεβάζουμε. Like στο Facebook. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια χαρά.